Το Τριστάν ντα Κούνια είναι ένα σύμπλεγμα από απομονωμένα νησιά στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Είναι πιο κοντά στη Νότια Αφρική. Απέχει 2.816 χιλιόμετρα, ενώ απέχει 3.360 χιλιόμετρα από τη Νότια Αμερική. Είναι εξαρτημένο έδαφος του Βρετανικού Υπερπόντιου Εδάφους της Αγίας Ελένης, που βρίσκεται 2.173 χιλιόμετρα βορειότερα από αυτό. Το σύμπλεγμα αποτελείται από ένα κύριο νησί, το Τριστάν ντα Κούνια, εκτάσεως 98 χιλιόμετρων, καθώς και από μερικά ακατοίκητα νησιά, την απρόσιτη Νήσο και τα νησιά Ειδονιού. Η Νήσος Γκάφ, που βρίσκεται 395 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της κύριας Νήσου, αποτελεί επίσης τμήμα αυτού του συμπλέγματος. Αεροπορικός δεν υπάρχει τρόπος προσέγγισης, μόνο με καράβι. Το ταξίδι είναι 6 ημερών για να φτάσει κανείς στο νησί και τα δρομολόγια τα κάνουν αλλιευτικά σκάφη περίπου 9 φορές το χρόνο από το Cape Town. Μερικές φορές το καράβι μπορεί να φύγει και από το Walvis Bay στη Ναμίμπια. Το νησί έχει σπάνια ομορφιά σπανίδα. Δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις παρά μόνο συγκεκριμένα αυτόφυτα τύπου ρέικι και φτέρης καθώς και άλλα πόδι. Αυτό οφείλεται στο ότι το νησί είναι κυρίως ορεινό και αποτελεί ηφαίστειο το οποίο έχει να εκδηλώσει ενεργητικότητα από το 1961. Οι κάτοικοι καλλιεργούν στους πρόποδες του ορεινού όγκου του νησιού, σε περιοχές αποκαλούμενες και ως μπαλώματα από τους ντόπιους. Καλλιεργούν κυρίως πατάτες, αλλά και κάποια κηπευτικά. Υπάρχουν ακόμα και κάποια θερμοκήπια που έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν και περιορισμένο αριθμό ντομάτας και άλλων λαχανικών. Το κλίμα είναι υποτροπικό, με μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία μεταξύ εποχών, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι βροχοπτώσεις είναι ισορροπημένες, ενώ συχνά μαστίζεται από έντονους ανέμους. Από τα ηφαιστειακά πετρώματα, ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι ποσότητες τύρφης που σε συνδυασμό με τα περιτώματα των πουλιών, που αποτελούν χαρακτηριστική πανίδα του νησιού, χρησιμοποιείται ως λίπασμα και ως βελτιωτικό εδάφους, καθιστώντας ακόμα γονιμότερα τα καλλιεργήσιμα εδάφη. Οι κάτοικοι είναι υπερήφανοι από τα καλλιεργήσιμα προϊόντα τους, ειδικά για τις πατάτες, που τις θεωρούν από τις πιο νόστιμες παγκοσμίως. Η κύρια ασχολία των κατοίκων, σε ποσοστό 80%, ασχολείται με την αλληλεία του αστακού, καθώς υπάρχει και σύγχρονη μονάδα μεταποίησης, όπως επίσης και με την αλληλεία καραβίδας, αλλά και την τυποποίησή της. Επίσης, τα επαγγέλματα που καταλαμβάνουν το υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσμού είναι με τις κατασκευές χειροποίητων ειδών, μάλινων ειδών, από πρόβατα τοπικών φυλών με πολύ καλής ποιότητας μαλλί. Επίσης, εμπόριο γραμματοσύμων, τα περισσότερα από τα οποία απεικονίζουν τη σπάνια και πλούσια φύση του νησιού. Ακόμα, αρκετοί ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού, αφού υπάρχουν βασικές δομές στην κοινωνία τους. Κάποιες από αυτές είναι κυβερνητικά γραφεία, ταχυδρομείο, δύο σχολεία, ίντερνετ καφέ. Υπάρχει ακόμα και μπαρ, το μπαρ Αλμπατρός, από τα ομώνυμα σπάνια πουλιά της περιοχής, που είναι πόλος έλξης, περιηγητών και ερευνητών. Καταφύγιο στο νησί βρίσκει ο κυτρινομύτης Αλμπατρός, ένα πολύ σπάνιο πουλί που κατοικεί στο νησί κάποιους μήνες κυρίως για να ζευγαρώσει και να αποθέσει τα αυγά του. Υπάρχουν και άλλα θαλασσοπούλια, είδη φαλαινών, φώκες, χαρακτηριστικοί πιγκουίνοι μικρού μεγέθους, πρόβατα και βοηδοί. Στο νησί υπάρχει καλής ποιότητας νερό και μελλοντικά σχέδια θέλουν την εμπορική εκμετάλλευσή του μέσω εμφιάλωσης. Οι κάτοικοι μιλάνε με ένα ιδιωματισμό τύπου αργό, καθώς τα βρετανικά τους είναι επηρεασμένα από σκοτσέζικα και λατινικά χαρακτηριστικά. Στο νησί το κολύμπι συνήθως δεν προτείνεται, λόγω και κάποιων καρχαριοειδών που ζουν εκεί, αλλά και λόγω του ότι η πλούσια υποβρύχια ζωή συχνά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τοξικής φύσεως, από φύκη και μαλάκια, που ζουν παράκτια όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Η ιατρική περίθαλψη στο νησί είναι υποτυπώδης. Παρέχονται βασικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η διακομιδή σε νοσοκομείο του Cape Town. Κάτι τέτοιο βέβαια θα σήμαινε τεράστιο κόστος για έναν επισκέπτη. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν κάνει ιατρική και ταξιδιωτική ασφάλεια, καθώς επίσης να διαθέτουν απαραίτητο διαβατήριο τουλάχιστον εξάμηνης έκδοσης σε ισχύ, καθώς και εισιτήριο με επιστροφή, το οποίο να είναι διαθέσιμο για επίδειξη. Απαιτούνται προεργασίες για την επίσκεψη στο νησί.
παίρνεις άδεια από την κυβέρνηση του Τριστάν, εξηγώντας τους λόγους που θες να το επισκεφτείς, όπως επίσης και το διάστημα που θα μείνεις. Διαμονή κλείνεις κατόπιν συνεννόησης με τις τοπικές αρχές. Δεν υπάρχει τουριστική υποδομή, περιορισμένα πρόχειρα καταλήμματα και φιλοξενία ντόπιων έπειτα από αίτημα και συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής. Αμάξι δεν μπορείς να πάρεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν κάτι τέτοιο, όμως υπάρχουν ταξί με οδηγούς ξεναγούς που νοικιάζεις με το αζημίωτο φυσικά. Δίνεται η ενοικίαση βάρκας για τον περίπλου του νησιού. Τοπικό νόμισμα δεν υπάρχει. Γίνονται αποδεκτές οι βρετανικές στερλίνες και οι λίρες Αγίας Ελένης, εκ του Βυζαντίου ονομαζόμενοι. Υπάρχει μια μικρή τράπεζα με περιορισμένη ικανότητα ανταλλαγής νομισμάτων. Ετήσια μέση θερμοκρασία είναι οι 15 βαθμοί Κελσίου και καλύτερη εποχή είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, που υπάρχει και κινητικότητα σπάνιων πουλιών, καθώς προσεγγίζουν το νησί και το οικοσύστημα ανθεί. Αυτό ήταν το νησί του Τριστάν με τους 272 κατοίκους του που χαρακτηρίζονται από φιλικές διαθέσεις, στο θρήσκευμα αγγλικανικοί και ρωμοκαθολικοί χριστιανοί. Ζουν πολιτισμένα με τις δυσκολίες τους στους τομείς υγείας, στην επαγγελματική αποκατάσταση και σύζευξη σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων, αφού λίγο πολύ τα φαινόμενα αιμομιξίας παρουσιάζονται συχνά με ό,τι αυτό συνεπάγεται από εκφυλιστικές νόσους, όπως αρκετά περιστατικά γλαυκώματος και όχι μόνο. Γι' αυτό και συχνά το νησί επισκέπτεται ο οφθαλμίατρος. Και επειδή κανείς δεν είναι τέλειος, για να πάρεις μαζί σου πάνω από 2 μπουκάλια αλκοόλ, απαιτείται ειδική άδεια. Κλείνοντας την περιοίκησή μας στο μαγευτικό και απομονωμένο Τριστάν, να πούμε ότι φυσικά απαιτείται έκδοση βίζας περί τις 25 λίρες για μέχρι 183 ημέρες. Και πολύ πιθανό να χρειαστεί κάποιος και βίζα για την Αφρική. Αφήγηση Χρύσα Πεντέλα, κείμενο Μπενέτος Γιώργος.